Είστε ικανοποιημένοι για αυτό που έδειξε η κάλπη την Κυριακή? Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος. Πίστευα, ειδικά η νεολαία, θα έχει λίγο περισσότερο μυαλό. Και εντάξει, το αποτέλεσμα το περίμενα ότι θα βγει το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά ίσως με μικρότερα ποσοστά, ας πούμε. Δεν περίμενε ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη απόκληση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος? Όχι, και ειδικά από την νεολαία. Και ειδικά από την νεολαία δεν περίμενα να ψηφίσει τόσο πολύ αυτό το συγκεκριμένο κόμμα. Πίστευε ότι οι νέοι θα ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα και με το προεκλογικό? Όχι, πίστευα πιο πολύ θα πάνε και θα δώσουν πιο πολύ δύναμη στα μικρά κόμματα που δεν είναι τόσο αναγνωρίσιμα, ώστε να περάσουμε και ένα μήνυμα ότι ουσιαστικά έχετε κάνει τα λάθη σας και δεν σας... Μπράβο, αυτό ακριβώς. Εσύ πήγες, ψήφισες και να μου πεις και τι περιμένεις από την δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, τι πιστεύεις ότι θα γίνει, ποια είναι η πρόβλεψή σου? Το ίδιο πράγμα πιστεύω, δεν θα αλλάξει κάτι. Το πρώτο κόμμα πάλι το ίδιο θα είναι. Εντάξει. Αυτά είναι τώρα. Τι θα έλεγες στους νέους που θα πάνε και στις δεύτερες να ψηφίσουν, να στηρίξουν κόμμα, να ρίξουν μια ψήφο απογοήτευσης, να δείξουν την απογοήτευση? Αυτό ίσως να στηρίξουν κάποια πιο μικρά κόμματα, να μην είναι τόσο μεγάλα τα ποσοστά στο πρώτο κόμμα. Και ας βγει κάποιο πρώτο κόμμα, εννοείται από αυτά επειδή είναι τα μεγάλα. Αλλά μην τόσο μεγάλα τα ποσοστά ώστε να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας και λίγο. Αυτό. Να ψηφίσει ο καθένας τι πιστεύει ο ίδιος και να μην τον επηρεάσουν εξωτερικοί παράγοντες, οικογένεια και οτιδήποτε. Να πάει ο καθένας να ψηφίσει ό,τι πιστεύει εκείνος πραγματικά και μετά το αποτέλεσμα δεν έχει σημασία. Φτάνει να είναι αυτό που επιλέξαμε εμείς. Αυτό. Είναι η πρώτη φορά που ψηφίσατε? Ναι, είναι η πρώτη φορά που ψηφίσαμε. Ναι. Πιστεύετε ότι στις δεύτερες κάλπες θα έχει προσέλευση, γιατί υπήρξε και μεγάλη αποχή, 50% ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει? Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς δεν πάνε πολύ να ψηφίσουν. Οι νέοι, οι φίλοι σας, οι συμφοιτητές σας, οι συμμαθητές σας πήγαν να ψηφίσουν που κάνετε τις συζητήσεις τώρα? Η μειοψηφία για μένα προσωπικά. Συν το ότι παρατηρώ ότι πολλοί ψηφίζανε λευκό, το οποίο δεν το θεωρώ έντιμο προς την κοινωνία, και ότι με το να ψηφίζεις λευκό δεν μπαίνεις μέρος στην πραγματικότητα, και βέβαια πολλοί δεν πήγανε κιόλας καν. Τι να σας πω, δεν μπορώ να πω ότι με ικανοποίησε, δεν ανήκω στην παράταξη που εξελέγει, όμως κάπως έτσι έπρεπε να γίνει, γιατί από ό,τι φαίνεται η αξιωματική αντιπολίτευση δεν ήταν σε θέση, δεν είχε τα χέρια για να κυβερνήσει. Πιστεύετε θα υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά όσοι είδαμε? Σε καμία περίπτωση. Η μεγαλύτερη διαφορά που εγώ λογάριαζα θα μπορούσε να είναι 4-5%. Τι πιστεύετε ότι έδειξε ο κόσμος με αυτή του την ψήφο? Έδειξε ότι θέλει μια κυβέρνηση σταθερή. Αυτό πιστεύω. Οι δεύτερες κάλπες, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει λίγο λιγότερο. Θα σας πω... Αλλά θα τα δείξετε. Θα τα δείξετε. Τι να με ικανοποιήσει? Ας αναλογιστούν οι ψηφοφόροι τις ευθύνες τους. Πού ψηφίσανε και τι ψηφίσανε. Στη δεύτερη κάλπη τι θα τους συμβουλεύατε, τι θα τους λέγατε? Να μην πάει κανένας. Μεγαλύτερη αποχή. Και με αυτό να δείξουν την απογοήτευσή τους, τι πιστεύετε ότι θα δείξουν? Περιμένετε μεθαύριο που θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Δεν είδαμε τίποτα μέχρι σήμερα. Μεθαύριο κλαίνε. Πιστεύετε τώρα οι συζητήσεις που θα υπάρξουν μεταξύ των πρώτων κομμάτων? Δεν γίνεται τίποτα ακόμα. Αλίμονα από τον ελληνικό λαό, τελείωσε. Τελείωσε ο ελληνικός λαός. Ικανοποιημένος, γιατί όχι? Πιστεύετε ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος? Όχι. Τι πιστεύετε ότι έδειξε ο κόσμος με αυτή του την ψήφο? Να δείξει, μάλλον να δοκιμάσει, να δείξει, ξέρω ότι θα σας πω. Εσείς πήγατε, ψηφίσατε? Πήγαμε, μέχρι. Θα πάτε και στη δεύτερη ψηφοφορία? Θα πάμε, για να μην πάμε. Θα πάω. Τι θα λέγατε στον κόσμο που δεν πήγε να ψηφίσει, γιατί είχαμε μια μεγάλη αποχή, πάνω από τους μισούς, ή οι μισοί δεν πήγαν να ψηφίσουν? Να πάει να ψηφίσει. Να πάει να ψηφίσει. Εκεί που ανήκει, σε όποιο κόμμα ανήκει. Ένας με το αποτέλεσμα που έδειξε η κάλπη της Κυριακής. Απόλυτα. Πιστεύετε ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα? Πολύ καλύτερα. Πιστεύετε ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλη διαφορά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος? Θα υπήρχε, αλλά όχι τόσο μεγάλη. Για τον νομό μας δεν άλλαξαν και πολύ τα πράγματα, τα ίδια πρόσωπα εξελέγησαν. Ναι, σωστό αυτό. Οι δεύτερες κάλπες τι πιστεύετε θα δείξουν?
Υπήρξε και μεγάλη εποχή, έτσι, 50%. Θα ανέβει η Νέα Δημοκρατία στο 50%. Οι συζητήσεις που υπάρχουν τώρα μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, πιστεύετε ότι θα ευωδώσουν, θα σχηματιστεί η κυβέρνηση? Όχι. Τι θα λέγατε σε αυτούς που δεν θα πάνε να ψηφίσουν, σκέφτονται να μην έρθουν στην Τρίπολη, να πάνε στα χωριά τους να ψηφίσουν πάλι? Γιατί έτσι απαιτεί η δημοκρατία, να ψηφίζουν όλοι. Η κάλπη της Κυριακής. Άστο και η μεσαία τάξη μηδένισε, θα πάει πιο κάτω, αλλά συγχαρητήρια σε αυτούς που κερδίσανε. Εγώ δεν κέρδισα. Πιστεύετε ότι θα έρθουν διαφορετικά τα πράγματα, θα υπήρξε αλλαγή? Θα έρθουν πιο μαύρες μέρες.